πολύ, Ιωάννη Ανεξία. Και πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή για να ακούσουμε την αξιολόγησή της για τη δική μου ομιλία. Φωτεινή, ο λόγος πίσω σε σένα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ο τρόπος που ξεκίνησε ο Θοδωρής μου θύμισε ένα, μου θύμισε κάτι που έχω δει online, που είναι το ποιος θέλει αλλαγή και σηκώνουν όλοι τα χέρια και μετά ποιος θέλει να αλλάξει και σηκώνει κανείς τα χέρια του. Και όμως μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, μετά από την ιστορία που ακούσαμε από το Θοδωρή, είμαι σίγουρη ότι πήραμε ισχυρούς λόγους και κίνητρα, έτσι ώστε εμείς εδώ η παρέα, σήμερα να είμαστε στα άτομα που στην ερώτηση ποιος θέλει να αλλάξει, θα σηκώνουμε και τα δύο χέρια, όπως έκανε η Αθανασία πριν. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσουμε ένα υπέροχο παράδειγμα του πώς μπορεί να μπει μια ιστορία μέσα στην ομιλία, έτσι ώστε να περάσει με ηχηρό τρόπο ένα μήνυμα. Μιας και ο Θοδωρής, αξιοποιώντας την ιστορία ενός βιβλίου, ενός αγαπημένου βιβλίου, βάζοντάς μας μέσα στην αφήγηση, ήταν σαν να ακούω ένα υπέροχο παραμύθι και δεν ήθελα να τελειώσει. Στο τέλος έκανε μια πολύ ομαλή μετάβαση και μας μοιράστηκε αυτά τα τρία διδάγματα τα οποία ήθελε να περάσει μέσα από την ομιλία του. Μου είναι πολύ δύσκολο να βρω πράγματα προς βελτιστοποίηση, οπότε θα περάσω σε κομμάτια που μπορεί να κάνει ένας έμπειρος ομιλητής όπως ο Θοδωρής για να πάει σε ένα επόμενο επίπεδο. Θα πάρω λίγο κάτι που ακούσαμε και πριν από την αξιολόγηση της Αθανασίας που έχει να κάνει με την χρήση προσωπικών ομιλιών. Όπως λέω και στο εργαστήρι μου για τη χρήση αφήγησης μέσα σε ομιλίες, ένα από τα πρώτα σημεία που κάνουν την ομιλία μας να ξεχωρίσει είναι η αυθεντικότητα. Το να δένουμε τις ιστορίες μας με αυθεντικά μηνύματα από την προσωπική μας ζωή. Έτσι λοιπόν, και εγώ αντίστοιχα, μαζί με την ιστορία για το βιβλίο και για την αλλαγή, θα ήθελα να ακούσω και μία προσωπική ιστορία ή ένα συνειρμό που έκανε ο Θοδωρής καθώς διάβαζε αυτό το βιβλίο και διάβαζε αυτά τα συγκεκριμένα κομμάτια και ίσως του θύμισαν και του έδωσαν ένα δίδαγμα, μια σύνδεση στο μυαλό του για το τι μπορεί να κάνει ο ίδιος από εδώ και στο εξής στη ζωή του. Μου άρεσε που απαρίθμησε τα διδάγματα στο τέλος. Όπως πάντα έχει μια υπέροχη χρήση ποικιλίας της φωνής, είχε βλεμματική επαφή με την κάμερα. Στην αρχή παρατηρούσα να το δω, αλλά στο τέλος είδα ότι έκανε ένα πολύ δυνατό σημείο που είχε επαφή και με την κάμερα για τα άτομα που είναι διαδικτυακά. Και ένα επόμενο βήμα θα ήταν λίγο περισσότερο χιούμορ μέσα από τον ευνηδιασμό. Όπως πολύ καλά ακούσαμε στο κλείσιμο, όπου έβαλε μια ευνηδιαστική ατάκα και γελάσαμε όλοι, θα έπαιρνα τέτοιες ευνηδιαστικές ατάκες και θα τις έβαζα καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας. Κατά τα άλλα, δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί όπως πάντα μας αποστόμωσε. Ευχαριστούμε και πάλι, Θοδωρή. Ο λόγος πίσω σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή, για την αξιολόγησή σου. Θα συνεχίσουμε λίγο γρήγορα με